Καλημέρα. Σήμερα θα ψήσουμε δύο ψαράκια, αλλά θα το φτιάξουμε σπέσα το φαγητό μας. Πήρα από ένα παιδί εδώ στη Μεσαριά καρδαμίδες ωραίες. Θα τις βράσω, θα τις καθαρίσω πρώτα, θα τις πλύνω καλά. Θα τις βράσω. Μόλις αρχίσουν λίγο να βράζουν, θα αλλάξω το νερό. Και μετά από λίγο θα βάλω άλλο και θα είναι έτοιμες. Έτσι δεν έχει πολύ πίκρα, γιατί άμα το φας αυτό το χόρτο με ένα νερό είναι πολύ πικρό, αλλά είναι ωραίο. Έχουν βράσει, τις βάλουμε σε ένα πιατάκι να στραγγίσουν τα νερά και πάμε να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα. Τις πετύχαμε και στο βράσιμο. Έχουμε βράσει μπρόκολο, θα φτιάξουμε το μπρόκολο, γιατί πηγαίνει σήμερα με τα ψάρια. Ελαιόλαδο, λεμόνι, αλάτι, χτύπημα, έτοιμο. Αφρά το και νόστιμο. Μας έχει περισσέψει στο μήνα, μην πάει χαμένο. Θα φτιάξουμε μια ωραία σκορδαλίτσα. Θα βγάλουμε την κόρα από το ψωμί, θα μείνει ψύχα. Το βρέξουμε με λίγο νεράκι. Εδώ τα συνηθισμένα. Ελαιόλαδο, ξύδι, καρύδια, αλάτι. Το σκόρδο όμως σήμερα θα το βάλω στο τέλος από τη σκορδαλιά. Θα το ψιλοκόψω και το χτυπήσω, γιατί νομίζω ότι χτυπιέται πιο ωραία. Το κοιμή θα κάνω, αλλά τελικά βγαίνει ωραίο. Νόστιμο. Δύο κεφαλάκια σκόρδο είναι μια χαρά. Όχι πολύ βαριά η σκορδαλιά. Έτοιμη και η σκορδαλιά. Θα φτιάξουμε και μερικά πραγματάκια ακόμη για το πιάτο μας. Ντοματάκια μικρά. Θέλουμε 4. Κρεμμύδι δεν μας κάνει εδώ. Δεν είναι όπως το θέλω μέσα.
Το κρεμμύδι θα το ψήσουμε λίγο σήμερα. Το βάλω στο νερό για κανένα δεκάλεπτο και μετά το ψήσω. Κάρο του μας είναι βρασμένο. Πάμε να καθαρίσουμε και τα ψάρια μας. Να φύγουν τα πολλά αγκάθια. Καμιά φορά κανένα ψάρι είναι άτυχο. Μπαίνουν σαλακές μέσα και πεθαίνει. Αλλά είναι τυχερό που θα το φάμε. Καιρός όλο βρέχει. Όλο βρέχει. Ψήσουμε λίγο αυτά. Καψιδούν τα ψαράκια θα είναι έτοιμα. Έχει πολύ αέρα και κρύο και τα σκέπασα, αλλά είμαστε εντάξει. Σκουπίζω και αυτά να μην μείνουν έτσι. Τίποτα να χαρτί να τα σκουπίσω λέω να μην μείνουν έτσι. Πάρτε και τα ψαράκια μέσα. Και άλλα πράγματα.
Πάμε να ετοιμάσουμε τα πιάτα μας, γιατί έξω κρυώσαμε. Ένα γουράκι εδώ, θα κάνουμε κάτι που θέλουμε, θα ετοιμάσουμε τα πιάτα μας. Τα ψάρια ψηθήκανε πάρα πολύ ωραία. Το κρεμμύδι το φέραμε εκεί που θέλαμε, οι καρδαμίδες βράσανε πολύ καλά και καλή όρεξη σε όλους σας. Να είστε πάντα καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που συνεχίζετε και παρακολουθείτε τα βίντεό μας. Κάτσε ρε αδερφά μου το δικό μου. Μια χαρά είναι, έλα. Για τα υγεία, τα κόκκαλα. Ετοιμάζω. Σκορδαλιά. Ωραία, ελαφριά. Δεν είναι πολύ παιδιά. Χαλάσα το λουλούδι. Τα λουλούδια είναι χάλασμα είναι. Εγώ νομίζω ότι είναι να τα μυρίσω. Μου θέλω να τα μυρίζεις, μύρισέ τα. Κοίτα, πολύ νόστιμο. Πάρα πολύ νόστιμο. Αυτά τα κόλπα που κάνεις με τα λάδια. Ωραία το κόλπο. Ψάζω. Το δεκόρ
Καλό είναι. Το θέμα είναι να είναι νόστιμο το φαγητό. Ε. Εσύ το έχεις και το δύο. Και τα δύο. Και νοστιμιά και ομορφιά. Εντάξει, αφού τα έχουμε και τα δύο. Τα καταφέρνουμε. Και τα δύο. Εγώ έχω την πείνα. Κοκακόλα. Την υγεία σας. Υγεία. Ψάρι είναι πρώτο. Ωραία. Λιωστό δεν αφήνω. Κάμε το συνδυάζει εδώ το ψάρι. Ναι, ναι, ιδέες. Πόσο ταιριάζει. Είναι τρελά. Το ψάρι, ένα διάστημα στη ζωή μου, μου ήταν λίγο παρεξηγημένο. Λίγο τα κόκαλα, λίγο ότι δεν το πετύχαινα πολύ καλά. Και μετά που άρχισες εσύ και να σχολιάσουν με το ψήσιμο, φάνηκε να σου μοιάζει. Πάτω δεν θέλω. Τελείωσε μου. Μου καρδαμίδα πάλι. Τι λες? Κοίτα, ήταν ένα από τα πιο ωραία φαγητά σήμερα. Ξέρεις, μ' αρέσει. Μ' αρέσει που, αυτό που έλεγα και στη φίλη μου. Δεν χρησιμοποιείς πιπέρια, κρέμες γάλακτος, βούτυρα. Βάλε το ένα, βάλε το άλλο, να το κάνεις πιο νόσο, να το κάνεις πιο... Με απλά υλικά, κάνεις ένα πάρα πολύ νόστιμο πιάτο. Όντως ήταν ένα νόστιμο πιάτο. Και αυτό εμένα με χαροποιεί, γιατί νιώθω ότι τρώω υγιεινά. Δεν είναι μόνο ότι είναι νόστιμα, είναι και υγιεινά. Δεν έχει τηγανιτά, δεν έχει πολλά λιπαρά. Έχει πρωτεΐνη, χορταράκια, με πολύ νοστιμιά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή όρεξη σε όλο τον κόσμο. Καλή όρεξη. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθείτε τα βίντεό μας. Να είστε όλοι καλά. Έχετε καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους σας.